Γεια σας, μαγείς μου, καλώς ήρθατε στο αναδείξω κανάλι και σήμερα θα κάνουμε ένα pack opening, Team of Season pack opening φυσικά. Έχω μαζέψει κάποια πακέτα για να ανοίξω στο Team of Season της EPL, που πιστεύω ότι είναι Team of Season που αξίζει περισσότερο από όλες, εκτός από την τελευταία που είναι όλες Team of Season μαζί, αλλά ποιος περιμένει μέχρι εκεί. Σε κάθε pack opening που κάνω στο κανάλι μου θέλω να φέρω κάποιον καλεσμένο. Σε κάθε μεγάλο pack opening, δηλαδή Team of Year και Team of Season. Το πρώτο pack opening που είχα κάνει ήταν πέρσι Team of Season που είχα φέρει την κοπέλα μου. Στο παλιό μου κανάλι, πολλοί δεν το έχετε δει καν, ήταν το κανάλι που με χακάρανε. Είχα πολύ λιγότερου subs τότε, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε δει. Το δεύτερο pack opening που είχα κάνει ήταν Team of the Year μαζί με τους φίλους μου. Και σήμερα είναι το τρίτο pack opening, το Team of the Season. Και σήμερα θα έχουμε καλεσμένο τον Fragbot. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, πέφτει λίγο το στάνταρ σιγά σιγά. Πέρα από την πλάκα όμως, με το Fragbot ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Θα έρθει η σειρά με career mode μαζί με το Fragbot, με ελληνική ομάδα. Co-op career mode, θα παίζουμε μαζί. Ένα επεισόδιο θα ανεβαίνει στο κανάλι, με ένα επεισόδιο στο κανάλι, οπότε θα βλέπετε και από τα δύο κανάλια content. Επίσης, θα έρθει live stream στο κανάλι μου, λογικά την Παρασκευή, κάτι με follow και στο Instagram που θα ενημερώσω πιο πολύ από εκεί πέρα. Και επίσης, αν κάποιος από εσάς θέλει να κρατήσει πακέτα για να μου δώσει να το ανοίξουμε sell play, ας τα κρατήσει να τα ανοίξουμε. Επίσης, έχει ανέβει βίντεο και στο κανάλι του Fragbot που κάναμε Team of Season Pack Opening πάλι, από το δικό του account αυτή τη φορά, μαζί. Οπότε, μόλις τελειώσετε αυτό το βίντεο, πάντα δείτε και το βίντεο, θα έχω link στο description. Αυτά, πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Είμαστε εδώ με το Fragbot όπως είπαμε. Καλησπέρα, παίκτες μου, για μένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε το pack opening. Έχω 26 πακέτα. Ήθελα να κάνω και κάποια SBC να μαζέψω πολλά, αλλά βαρέθηκα. Οπότε, για να δούμε, έχουμε κανένα καλό. Έχουμε rare players, mega pack. Έχουμε αρκετά mega pack. Έχεις 6 και rare mega. 6 πακετάκια. Και rare mega. Θα γίνει χαμός. Θα βγάλεις, φίλε, να ξέρεις. Θα βγάλεις κάτι ακραίο. Ξέρεις τι πιστεύω, επειδή έχει 2-3 εβδομάδες που δεν παίζω καθόλου FIFA, ρε. Θα το δώσει έτσι, ε. Ναι. Oh, εύκολα. Εύκολα, η EA σε αυτά είναι μανούλα. Ναι, ναι. Ωραία, πρώτο τίποτα. Τι θα ήθελες, ας πούμε, να σου βγάλει? Ας πω την αλήθεια, ότι και να βγάλει, το έχω παρατήσει το παιχνίδι. Οπότε θα ήθελα να βγάλει κάτι ακραίο για το βίντεο μόνο. Γιατί το έχεις παρατήσει, ρε φίλε? Τι εννοείς το έχεις παρατήσει? Δεν παίζω, ρε. Έχω να παίξω 2 εβδομάδες. Π.χ. Βαριέσαι, δεν έχεις χρόνο, τι? Βαριέμαι. Μόνο για βίντεο παίζω. Όλα για το βίντεο, δηλαδή, όλα για τα βίντεο θα κάνεις. Όλα για τα views, έτσι. Όλα για τα λεφτά. Ο Σίρλε, πού χάθηκε αυτός, ρε φίλε? Γάμισε. Πού χάθηκε αυτός? Μα το συμπαθούσα πάρα πολύ σαν παίκτη. Και εμένα μ' άρεσε, ναι, και εμένα μ' άρεσε. Τζάμπο premium. Θα στο δώσει, ρε φίλε, επειδή δεν παίζει, θα στο δώσει, να ξέρεις. Κάνε boards. Θα βγάλει ο Γκάρντο κάτι ακραίο, ρε chat, και εμείς πάλι δεν θα βγάλουμε τίποτα, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Οκ, ωραία. Αυτά τα πακέτα είναι ξέρεις τα πιο βαρετά που τα έχεις κάνει. Τα κάνεις για να φορτώσεις το βίντεο, για να έχεις πολλά να κάνεις. Αλλά την ώρα που τα ανοίγεις δεν έχεις να σχολιάσεις τίποτα, γιατί είναι τόσο κακά πακέτα. Και δεν βγάζουν τίποτα. Και απλά κάνεις quick sell από εδώ, κάνεις quick sell από εκεί. Εντάξει, και αυτό είναι. Πάμε να prime gold players. Άρα, να δώσει λίγο hype, έτσι. Τα πετάει καθόλου και δεν το περιμένεις όμως. Α, το αυτό βέβαια είναι μια ωραία. Μπόρτς. Μπόρτς. Λέω και το πίστεψα, να σου πω την αλήθεια. Κι εγώ. Το πίστεψα, ρε. Λέω λες. Πάω αυτό το αδιάφορο, goal players. Αφιερωτικό. Το επόμενο είναι touch. Το επόμενο είναι touch. Τελείως, μίλησε. Τέλος. Άνοιξε ένα καλό ρε, έτσι, να κάνεις ένα μπαμ τώρα. Να ανοίξουμε ένα rare mega. Ωραία, να βάζεις πολύ τον πύχη. Α, θα ανοίξω mega packs και τώρα. Α, δεν άρχισα ένα mega packs. Χαλάρο. Πάμε αυτό. Ένα χαλάρο. Για να δούμε. Είχε καλά. Για να δούμε. Ο Κάβερ. Έλα ρε. Μου δίνει το hack και μου βγάζει boards μετά. Σοβαρά. Έγιες, σοβαρά, δεν σ' άρεσε. Οκ. Για να δούμε και πόσα από κάτω θα βγάλουμε. Αυτό, μπα. Τουλάχιστον ένα τόσο θα μου δώσει, ρε φίλε. Τουλάχιστον, ναι. Ρε φίλε, έχει πολύ κακά πράγματα. Δηλαδή, σε χαροποιεί ότι βλέπεις τον μπλε φλερ. Και μετά. Ναι, όντως υπάρχει πολύ τρασίλα. Πολύ τρασίλα, ρε φίλε. Σαν να βγάζεις ένα απλό walkout. Ναι. Ό,τι να είναι. Ναι. Τίποτα. Δεν θα δούμε walkout ποτέ. Έφερε την κουσουζιά. Αλλά όχι, σοβαρά το πιστεύω. Επειδή δεν παίζεις το game, το πιστεύω ότι θα βγάλεις, ρε φίλε. Κάτι ακραίο. Κάτι ακραίο θα βγάλεις σίγουρα. Δεν γίνεται να το βγάλεις. Ωστόσο τώρα δεν έχει δείξει τίποτα, κανένα σημάδι. Εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται να το προειδοποιήσει. Πάμε και εδώ το περιμένουμε. Παπ, θα πεταχτεί. Τότσε ράσπον. Δεν μπρο είναι. Δεν μπρο είναι, πω. Καλά, μα τέχει δεν μπρο να σκοτώσει. Ωπα, σήμα, σήμα του πάω, αυτό το κρατά. Αυτό, ναι. Αυτό είναι καλό σήμα αυτό τώρα. Αυτό είναι βαρύ, αυτό είναι βαρύ. Quick sell το κάνει. Έχουμε άλλο. Α, okay.
Players. Αυτό είναι καλό πακέτο. Και καλά, είναι τσουλού. Ο Γατεσάρης θα το έκανε κανένα καλό, ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Ποιος είναι αυτό. Ηλισίτς. Ποιος Ηλισίτς. Ακραία πουλ, παιδιά. Ακραία πουλ. Ο Ηλισίτς έχει πάρει μαλάκα 500 συμφόρων και ούτε μία δεν είναι να την παίξει, ξέρω. Να πω ότι αυτό δεν το μετράμε σαν γουκάουτ, σωστά. Ναι, όχι. Αυτό είναι έτσι. Εδώ τα μέγα πα κανένα φορά έχουν κάτι καλό κανένα φορά. Για να δούμε. Όχι, να το καλό, παραλίγο. Παραλίγο, παραλίγο. Είναι πολύ έτσι 50-50 τα Mega Pack, ρε φίλε. Κανονικά πρέπει για μένα τα Mega Pack να δίνουν ένα τσικ παραπάνω. Και Zeka και AEK. Τι γίνεται εδώ, ρε. Χαμός, χαμός chat. Πάμε εδώ, Mega Pack. Ένα από τα Mega Pack θα κρύβει ένα δυνατό walkout, πιστεύω. Γιατί είναι πολλά. Έχουμε πολλά Mega Pack. Είναι πολλά τα Mega Pack, ναι. Για να δούμε. Πόρτς αυτό. Δώσε walkout τουλάχιστον, ρε. Η Cardi, η SBC αυτή κι αυτός. Πάμε εδώ. Καλό αυτό. Ρε φίλε, έτσι πως άνοιξε. Νόμιζα ότι αγνοφαινόταν ένα κάτι μπλε από μέσα και λέω λες. Αλλά το μάτι μου το αλήθω. Τα φαντάζεσαι, τα φαντάζεσαι. Τα φαντάζομαι, αλλά καπινασμένο αυτό είναι. Τα ονειρεύεται. Θες να ανοίξει ένα εσύ, θες να ανοίξει ένα εσύ. Άντε, δεν ήθελα να το πω, αλλά μπας και βγάλεις κάτι κακόμοιρο, παιδί. Δεν ακουμπάμε τηλεστήριο. Στα χέρια του φραγκόλα τώρα. Αυτά είναι εγώ. Για να δούμε. Για να δούμε. Τουλάχιστον μας έβγαλε walkout. Μας έβγαλε walkout. Βραζιλία! Βραζιλία! Βγάλε λεφτά. Ρε φίλε! Φαντάζεσαι να γινόταν το τρελό. Πάντα τα ίδια, ρε φίλε. Πάντα λέω βγάλουμε left wing. Πάντα. Τιάγκο Σίλβα ή Μαρκίνιος είναι. Πόπο, ρε φίλε. Ακραίο. Και lone pack. Ακραίο. Έλα, άνοιξε κι άλλο επειδή έβγαλε καλό. Άνοιξε κι άλλο. Μέχρι να χαλάσει το σερί. Ρερ Μέγκα θα σου άνοιξω. Πάμε, άνοιξε. Πάμε, Ρερ Μέγκα. Για να δούμε. Έχει καλά. Πόρτς. Ας είναι Γαλλία. Ας είναι center back. Είναι Γαλλία. Left back. Τι ας είναι αυτός, ρε φίλε. Να σημειωθεί το μόνο γουκάου το άνοιξα εγώ. Να σημειωθεί στους κακοπροαίρετους. Ως τώρα. Ισχύει. Πάμε, Mega Pack. Δύο τελευταία. Για να δούμε. Πάνε και καλά το γαρίδο. Δώσ' το. Έλα, ρε φίλε. Είναι Γαλλία πάλι. Δεν βλέπουμε μπόρτς εμείς, δεν είμαστε Fragbot και... Χάμσικ. Εντάξει, decent rating. Τι rating, ρε, το τους θέλουμε, views θέλουμε, ρε. Πόπο, αυτό, ναι. Γιατί σου λείπουν τα views εσένα. Ναι, εντάξει. Μπόρτς πάλι. Πόπο ρε φίλε. Απίστευτο ρε μαλάκα. Από τα πάντα ένα μπελόκυπο μας κυνηγάει αυτό με τα μπόρτ ρε φίλε. Πάντα ναι, από τότε που αρχίσαμε μαζί, ναι πάντα. Μπόρτς. Μονίμως. Πάμε. Και τι γίνεται, πάντα όταν αφήνεις το καλό πακέτο στο τέλος, το άνοιγες και δεν είναι ούτε μπόρτς ρε φίλε. Τίποτα, ναι. Αυτό μπόρτς. Ξεκίνα από τώρα να σκέφτεσαι τι clickbait θα κάνεις για να πάρεις views. Πώς θα το πλασάρεις. Ο Fragment μου βγάλε walkout, λέει. Ήρθε ο Fragment και μου χάλασε το pack opening. Πάμε να ρε Μέγκα. Όπα, τι κάνει, πού τα ανοίγει έτσι. Εκεί που δεν το περιμένει η EA. Και ανοίγει καλά ρε Γκάριντο. Είναι boss. Έλα ρε φίλε. Ακραίο ρε Μέγκα. Ακραίο ρε Μέγκα. Φοβερό. Φοβερό ρε Μέγκα. Ποιος είναι, μην έχεις κάνει link έντρομα, αλλά το κάνω και στο δίνει τώρα από... Γκελεάλι! Ακραίο. Και long pack, ξανά. Και long pack. Άσε κάτι και για μάτρε γκάριντο. Πάμε, mix players. Τρελό πακέτο. Ό,τι δεν βγάλαμε. Πω. Απίστευτο. Δεν μας πολύ θέλει, ε. Δεν μας θέλει καθόλου. Έχω την εντύπωση. Πώς θα τα πας τώρα, τώρα πώς και να τα πας, το σταυρό σου κάνει, γιατί μόνο αυτό σου σώζει. Τώρα στην EA ελπίζουμε μόνο. Ωραία. Forge. Δώσε ρε που σε από κάτω. Δύο πακέτα. Έστω ένα μέση. Έστω ένα μέση. Έστω. Ποιος έβγαλε μέση, ξέρεις. Ποιος έβγαλε μέση. Σάμαρις. Ποιος ρε. Ποιο πουλί. Παραπονιά δεν βγάζει τίποτα. Ο Τούλας. Μέση και ξέρεις τι άλλο έβγαλε. Τι.
Τότς Μπισάκα. Α, γι' αυτό είσαι άματι να στέλνει τώρα και δεν παραπονιέται. Έχει εξαφανιστεί και... Οπ, όχι ρε μάλλον. Κάτσε να δούμε τι είναι αυτό. Ο Κάου τουλάχιστον. Πάλι αυτός! Άλλος. Άλλος. Πώς λέγεις, Γκρίνιερ. Το ντούλα ρε, έβγαλε μέσα και Μπισάκα σε ένα τέτοιο. Γι' αυτό μας έχει χαθεί ρε φίλε. Εξαφανίστηκε το παίζει έτσι. Τώρα τα λόγω δεν το ανοίγω καν. Ταλώνα, τελευταίο άστε. Πακέτο. Τελευταία ελπίδα. Ανοίγει καλά. Δώστε εδώ. Μπορτζ, ακραίο μπορτ θα είναι όμως. Φοβερό. Τραβά, να. Μπράβο, Γκάριντο. Αναβάλλονται όλα, καριέρες, live stream, όλα. Δεν σε ξαναφέρω σε βίντεο. Λοιπόν. Απίστευτο. Ακραίο. Ακραίο back opening. Αυτό ήταν λοιπόν το ακραίο back opening μας. Έχουμε άλλο ένα τέτοιο ακραίο στο κανάλι του Fragbot. Να πάτε να δείτε όσο δεν το είδατε. Έτσι. Υπάρχει link στο description για το κανάλι του Fragbot, για τα βίντεο του Fragbot, για όλα. Πάντε κάτι το ένα subscribe. Να πούμε... το παιδάκι. Ευχαριστώ πολύ, Γκάριντο, με τη μάτα λόγια σου. Να πω επίσης ότι θα κάνουμε καριέρα μαζί. Η οποία καριέρα θα είναι μια εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες ανάλογα στο χρόνο. Τώρα θα έχουμε το χρόνο με την καραντίνα, μετά δεν ξέρουμε. Μια εβδομάδα στο ενό στο κανάλι, μια εβδομάδα στο άλλο. Καλοκαίρι που δεν θα έχει γουλού, πότε θα τρώμε χρόνο για τα γουλού και τα λοιπά. Εγώ δηλαδή, γιατί είσαι κανείς γουλού. Θα μπορούμε να κάνουμε σίγουρα κάθε εβδομάδα βίντεο. Οπότε θα πηγαίνει να αλλάξει καριέρα, μια στο ενό στο κανάλι, μια στο άλλο. Οπότε η δική μου που βλέπετε. Κάντε τον Γκάριντο, του Γκάριντο κάντε σε μένα και θα έρθουν και άλλα πράγματα και μόλις ανοίξουν με τα Battle.net. Σχεδιάζουμε, βασικά δεν θα πω ότι σχεδιάζουμε γιατί κάθε φορά που το λέω κάτι γίνεται και βλέπω το κάνει κάποιος άλλος και ξενερώνω. Οπότε θα δείτε τι έρχεται. Ωραία. Οπότε στήριξη και τους δύο. Αυτά. Γεια σας. Ciao.